Πρωτόγνωρο είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται από τις διεθνείς αγορές όπως αυτή της Αμερικής και όχι μόνο για τα δρόμενα της καρναβαλικής περίοδου στο Ρέθυμνο που έχουν τη δική τους ξεχωριστή λάμψη. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Εχμής» της Κρήτη TV και στο Μάνο Δασκαλάκη, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας Πέπη Μπυρλυράκη, κατά την πρόσφατη παρουσία της σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού, η ίδια έγινε αποδέκτης πολλών αιτημάτων από τουριστικούς πράκτορες για την άφιξη αλλοδαπών επισκεπτών στη διάρκεια του καρναβαλιού στην καρδιά του χειμώνα. Και τώρα που εγώ ίδια ήμουνα στο εξωτερικό και μιλούσα με πράκτορες, θεματικούς πράκτορες, υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον για την καρναβαλική περίοδο και για το καρναβάλι ως θεματικό χειμερινό τουρισμό. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκτός από το καρναβάλι όμως... Ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση, κύριε Δασκαλάκη. Δήμος, καρναβαλιστές και πλειάδα επαγγελματιών έχουν ήδη σηκώσει τα μανίκια δουλεύοντας πυρετοδός, ώστε με τη λήξη της εορταστικής περίοδου να ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή του Ρεθύμνου, που δεν είναι άλλη από το Ρεθμιώτικο Καρναβάλι, το οποίο χρόνια τώρα ως θεσμός έχει εξασφαλίσει τη δική του θέση στα 3 πρώτα μεγάλα καρναβάλια της Ελλάδας. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές, το φετινό Ρεθμιώτικο Καρναβάλι θα τα σπάσει, όπως λέμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις, αιτήματα για συμμετοχές στις ομάδες από τώρα. Δεν έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις για την περίοδο των γιορτών ακόμα. Πιο πολύ έχουμε ενδιαφέρον και ερωτήσεις για γκρουπ για το καρναβάλι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον φέτος. Το Ρεθμιώτικο Καρναβάλι, που συν της άλλης σημαίνει ζεστό χρήμα στα ταμεία εκατοντάδων επιχειρήσεων της πόλης και έξω από τα σύνορα αυτής, στην ουσία αποτελεί κομμάτι του θεματικού τουρισμού που αφήνει ηχηρό και ισχυρό αποτύπωμα στην πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Πρέπει να επιμείνουμε στο ότι υπάρχει μια ζωντανή αγορά και γίνονται πράγματα. Κάποιοι τα ξέρουν ήδη, κάποιοι μας τα δείχνουν οι ίδιοι. Ακόμα και εμείς δεν ξέρουμε πόσες ποικίλες δραστηριότητες συμβαίνουν σε όλη την Κρήτη στη διάρκεια του χειμώνα. Απλά πρέπει να καταγραφούν και να οργανωθούν για να τις προβάλλουμε σωστά. Ξεφυλίζοντας πάντως το ημερολόγιο της νέας χρονιάς, η έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων προσδιορίζεται στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η ημερομηνία σταθμός είναι η 26η Φεβρουαρίου. Οπότε και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα διεξαχθεί η πολλά αναμενόμενη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση ομάδων και αρμάτων.